Ξέρω πως την ιστορία του γράφουν οι λαοί. Οι λαοί το μόνο που μπορούν είναι να θυσιαστούν για συμφέροντα που τους είναι άγνωστα. Την ιστορία την γράφουν οι ηγέτες, οι προσωπικότητες. Θα μπορούσα να σας μιλώ με παραδείγματα από την ιστορία για δύο μέρες. Θα αρκεστώ όμως σε ένα παράδειγμα κοντινό. Τόσο κοντινό όσο τρία μέτρα. Δύο μέτρα. Αναφέρομαι στον ομώνυμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αριστοτέλη Βρίτσιο, ιδρυτή του Ινστιτούτου Αριστοτέλης, που οραματίστηκε και πραγματοποίησε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σεμιναρίων ελληνικής αυτογνωσίας, εφάβολο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, επί 7 συναπτά έτη, που έδωσε την δυνατότητα σε πολλούς ομιλητές, καθηγητές, συγγραφείς, ερευνητές να εκφράσουν τη σκέψη τους και να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Αν δεν ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Βρίτσιος, κανείς από εμάς δεν θα βρισκόταν εδώ σήμερα. Θα αναφέρω λίγες μόνο από τις ομιλίες, ώστε να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα του έργου. Αναφέρω τιμητικό στον κύριο Ευάγγελο Φυλακτό, που έχει φιλοξενηθεί και στο παρελθόν από το Ινστιτούτο Αριστοτέλης, με μια ομιλία του με θέμα «Οι αναστηλώσεις των μνημείων της Ακροπόλεως». Ο κύριος Δημήτριος Καψάλας, δημοσιογράφος, κάνει μια ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητας κάθε Πέμπτη στις 7 πριν από τον κύριο ομιλητή. Έχει όμως πραγματοποιήσει και μεγάλες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με θέματα όπως η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, η απώλεια της Ανατολικής Ρωμυλίας ή ο Μακεδονικός Αγώνας. Ο κύριος Ηλίας Κουρτεσίδης είναι ο καταπώνητος φιλόλογος που κάθε 5-6 με 7 πριν τις ομιλίες διδάσκει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Έχει όμως μιλήσει και αυτός διεξοδικά με θέματα όπως περί Διονύσου, περί Ορφέως, ανάλυση του εθνικού ύμνου. Οι υπόλοιπες ομιλίες δεν παρουσιάζονται με κάποια σειρά προτεραιότητας, διότι υπήρξαν όλες σημαντικές. Ο κύριος Φιτίκας Μιχαήλ, καθηγητής της γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε για τη γεωθερμία, τις εφαρμογές, την κατάσταση και τις προοπτικές της. Η κυρία Δρούμου Στέλλα, καθηγήτρια αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μίλησε με θέμα τη Βεργίνα, η πόλη των Εγών, στα ίχνη της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Ο κύριος Ανανίας Τσιραμπίδης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είχε θέμα του τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος. Οι αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα της κατηγήσταν το θέμα του κυρίου Γεωργίου Λεκάκη και έκανε και μια άλλη διάλεξη για τους παξούς από τη μυθολογία στην ιστορία και ένα άλλο θέμα του για την Μικρά Ασία. Ο κύριος Πελαγίδης Ευστάθιος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, μίλησε με θέμα τη Θεσσαλονίκη, πέρασμα και καταφύγιων προσφύγων από το 1912 έως το 2012. Ο κύριος Ιντζεσίλογλου Νικόλος, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μίλησε με θέμα «Η διάκριση των εξουσιών και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα». Η κυρία Κική Μαντή, δημοσιογράφος, μίλησε με θέμα «Η σύγχρονη οικονομία, κρίση ή απάτη». Ο κύριος Βαρβουλάκης Αντώνης, καθηγητής μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μίλησε με θέμα «Το κρυφό θεώρημα του Πλάτωνος για την κατανομή των πρώτων αριθμών». Ο κύριος Καραΐσκος, εκδότης της εφημερίδας Αντιφωνητής, μίλησε με θέμα του «Τουρκική απειλή και ελληνική απελπιδία στη Θράκη». Ο κύριος Βαλσαμίδης, συνταξιούχος γυμνασιάρχης, συγγραφέας και ιστορικός, είχε θέμα του «Τα παραδοσιακά δρόμενα στην Άωσα». Ο κύριος Βουσμπούκης Αντώνιος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είχε θέμα του «Τα ελληνικά ονόματα των αρχαίων Μακεδόνων». Ο κύριος Χράβης Τηλιανός, οικονομολόγος και συγγραφέας, μίλησε με μερικές διαλέξεις. Κάποιες από αυτές είχαν θέμα «Ο συμβολισμός στην Ομιλική Οδύσσια», «Ο φιλέλληνας αυτοκράτορας Αδριανός» και «Η δυναστεία των Αγενήνων». Ο κύριος Δελφινόπουλος Δημήτριος, μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του Συνόλου Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Ορφή Αρμονία, μίλησε με θέμα του «Την εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μουσική». Επίσης, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια συναυλία με την Ορχήστρα Αρχαίων Ελληνικών Οργάνων, Ορφή Αρμονία, που αποτελεί και αυτή έργο του κυρίου Βρίτσιου. Η κυρία Ερατό Ζέλιμο Στοροκώστα, επίτιμος προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, είχε θέμα της την γενετική, η γενετική, η αρχαιολογία και η μυθολογία διαψεύδουν την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Ο κύριος Μπλέτας Χρήστος, ταξίαρχος στην Αποστρατεία, συγγραφέας, νομικός και ερευνητής, είχε θέμα του «Οι Μακεδόνες βασιλείς μιλούν για την ελληνικότητά τους».
Ο Αλέξανδρος τον Τρίλο της Οικουμένης ήταν το θέμα της ομιλίας της κυρίας Κούκουρα Ευγενίας Ξεναγού. Ο μείζον ελληνικός χώρος με κέντρο το Αιγαίο ήταν το θέμα της ομιλίας του κυρίου Μαυρουδί Ελευθέριου Απόστατου Υποστράτηγου. Ο κύριος Κάρτσιος Βασίλειος, συγγραφέας, είχε θέμα του «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου». Ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μίλησε με θέμα «Οι περιπέτειες των ελληνικών ονομάτων». Ο κύριος Μπατσιούλας Δημήτριος, οικονομολόγος αρχιπλήρωτος του πολεμικού ναυτικού, μίλησε με θέμα «Λίγο πριν την απελευθέρωση 1912-13». Ο κύριος Σιδηρόπουλος Σοκράτης, πρόεδρος του αρχαιοπλεπού αγίματος Άρες Άναξ, είχε θέμα του «Η οπλητική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων». Ο κύριος Μόλαρης Βασίλειος, διεθνής διαιτητής του ΤΑΕΤ Βοντό και ερευνητής, είχε θέμα του «Η πολεμική τέχνη και φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα». Τελευταίο θα παρουσιάσω τον εαυτό μου. Ονομάζομαι Λιάτσα Δήμητρα και έχω μιλήσει για την περιώδη διάθεση στη δημιουργία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και για το στρατήγημα στην αρχαία Ελλάδα. Όπως βλέπετε, το έργο του Ινστιτούτου Αριστοτέλη υπήρξε μεγάλο και σημαντικό. Όμως δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Έρχεται συνέχεια σοβαρή και ουσιώδης. Εκ μέρους λοιπόν των ομιλητών, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας, διότι μας δώσατε τη δυνατότητα να εκφέρουμε λόγο και να επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους των σπουδαστών, δεχτείτε ως δείγμα της ευγνωμοσύνης τους μια αναπαράσταση που φιλοτέχνησε ο κύριος Ευάγγελος Φυλακτός και γράφει επάνω ένα νόμισμα Ολυμπιακών Αγώνων και γράφει «Αναπαράσταση αργυρού νομίσματος που αναφέρεται στην ηθική νίκη του Φιλίππου δεύτερου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 356 π.Χ. Παριστάνει εύτυπο νέο που κρατάει κλάδο νικητή. Άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας». Θα σας το προσφέρει μια σπουδάστρια. Δείξτε το λίγο. Στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Αριστοτέλης, καθηγητή κύριο Αριστοτέλη Βρίτσιο. Με τιμή και ευγνωμοσύνη, οι σπουδαστές των Σεμιναρίων Ελληνικής Αυτογνωσίας. Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος, 24/1/2013. Δείξτε λίγο. Φυσικά, όταν απευθύνονται αξιοκρατικά πάνω στο όνομά μου, θυμάμαι πολλές φορές το όνομα Αριστοτέλης. Αλλά σήμερα συγκρατώ την λέξη σπουδαστές. Εμείς το λέμε σπουδαστές. Και αυτό δίδει μια άλλη υπόσταση στα εδώ δρόμενα, διότι οι επιδίωξεις αυτής της προσπαθίας είναι η ελληνική αυτογνωσία. Το πράγμα προέκυψε διότι έλεγε. Υπήρχαν ένα σωρό και απέναντι και πίσω και παραπάνω και παραδείγματα ιδρύματα τα οποία δεν ασχολήθηκαν ποτέ με κάτι τέτοιο. Κατέλαβα ένα κενό, δηλαδή σαν ιδέα ενώ. Φυσικά ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Βρέθηκαν αντί για κούκους πολλά γεράκια, πολύ αίτη. Και οικοδομήσαμε όλοι μαζί αυτό που βλέπετε τώρα εδώ. Να σας πω ότι αισθάνομαι ότι το μοιράζομαι μαζί σας αυτό το έθαμνο, διότι το να δημιουργείτε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή την παρουσία δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτά τα θέματα έχουν απαξιωθεί. Ίσως μένουμε η μόνη αιστεία καλλιεργίας ελληνικής αυτογνωσίας. Δεν ξέρω, αν ξέρετε μια άλλη, είναι και η προσπάθεια του Κουριανίδη, ο οποίος κάνει κάτι παράλληλο και ανάλογο. Έχω να ευχαριστήσω ένα σωρό για αυτή την οικοδόμηση, φυσικά τον εκδεξιό μου, ο οποίος είναι μια εγγύηση του ορθού λόγου και της ορθής κατευθύνσεως. Φυσικά το ζεύγος κράτου, οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν ποτέ τις επάρξεις και βγάζουν και
διορίζω το πράγμα και το εκθέτω στο διαδίκτυο. Επομένως, το πράγμα έχει πάρει τη μορφή που θα ήθελα, δηλαδή είναι μια ομαδική εκδήλωση. Γι' αυτό όλοι μαζί αυτό εδώ. Και ευχαριστώ για τους χώρους την πρωτοβουλία. Ξέρετε, δύσκολο αποχωρίζουμε το μικρόφωνο. Είναι ένα άλλο μόνο. Λοιπόν, και σας λέω μονάχα το εξής, ότι στις σημερινές ανεξόδητες πρέπει να αντιπαρατάξουμε την ελληνική αυτογνωσία. Τα εμπεριέχει, έχει όλα. Λοιπόν, τώρα ο σημερινός ομιλητής, ο κύριος Φυλακτός, είναι ένα παράδειγμα της ποιότητος των εμπειρώσεων εδώ. Ο κύριος Φυλακτός έχει μιλήσει άλλες δύο φορές. Σωστά. Άλλες πέντε. Άλλες πέντε είναι. Η έκτη είναι, κύριε.